Απάντηση με αφορμή τις καταγγελίες του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Χαρίτση, για υπερκοστολόγηση προμήθειας υλικού από την ΕΚΤ ΥΠΕ κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, δίνει με ανακοίνωσή του ο διοικητής της ΥΠΕ, Γιάννης Καρβέλης. Όπως αναφέρεται, δεν πρόκειται για απευθείας ανάθεση προμήθειας υγειονομικού υλικού, στολές τύπου TYVE, αλλά για διαγωνισμό που προκηρύχθηκε και ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες όπως ορίζονται από τον νόμο. Όπως έχω προαναγγείλει, θα προσέλθω στην εισαγγελία του Δοδικών και θα καταθέσω εκεί μια μηνυτήρια αναφορά. Να θέσω υπόψη του κυρίου εισαγγελέα όλα όσα έχουν κατά καιρούς το τελευταίο διάστημα. Αναρτηθεί και έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούν πρωτίστως την αξιοπρέπειά μου και την προσωπικότητά μου, αλλά και κυρίαρχα να καταθέσω φάκελο στον κύριο εισαγγελέα με όλα τα ζητήματα που αφορούν τις προμήθειες που έχει κάνει η ΕΚΤ και να ζητήσω από τον κύριο εισαγγελέα να προβεί σε ενδελεχή έλεγχο όλων των δεδομένων που αφορούν όλες τις προμήθειες της ΕΚΤΙΣ ΥΠΕ προκειμένου να διαπιστωθεί ότι έχουν γίνει όλα με το δέοντα τρόπο που χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο και δεν θα κάτσω να κάνω πολιτική αντιπαράθεση με τον πρώην υπουργό και με τους βουλευτές της Αχαΐας. Εγώ λειτουργώ ως διοικητικός παράγοντας και γι' αυτό θα ευχηθώ τον εισαγγελέα να δώσω όλα τα στοιχεία του φακέλου στη διάθεσή του προκειμένου να κάνει τις ενέργειες που εκείνος κρίνει σκόπιμες για να φανεί τι έχει γίνει και πώς έχει γίνει και αν έχουν γίνει όλα αυτά όπως ισχυρίζομαι εδώ.